Τρεις η ώρα χτες το απόγευμα, λοιπόν, πήγε ένας αστυνομικός που υπηρετεί στην ομάδα Δίας του Πειραιά. Εκτός υπηρεσίας, είχε τελειώσει την υπηρεσία του. Πήγε να παραλάβει μια φίλη του, φοιτήτρια από την σχολή την ΑΣΟΕ. Το λάθος του ήταν ότι κρατούσε μαζί του και το κράνος που είχε πάνω το έμβλημα, το λογότυπο της ελληνικής αστυνομίας. Έγινε, λοιπόν, αντιληπτός από ομάδα αντιεξουσιαστών, ίσως και φοιτητών, οι οποίοι ήταν εκεί έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Και του επιτέθηκαν με σκοπό να τον λιντσάρουν, επειδή είχε μαζί το κράνος της μοτοσυκλέτας. Τον χτύπησαν, είναι η αλήθεια, του έσπασαν τη μοτοσυκλέτα του, τον τράβηξαν μέσα, τον έσυραν σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, τον τράβηξαν μέσα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Μάλιστα, στα πλάνα που φαίνονται να έχουν αναρτήσει οι φοιτητές στο διαδίκτυο, απεικονίζεται η εξώπορτα της ΑΣΟΕ, αν παρατηρήσετε, που είναι κλειδωμένη με αλυσίδα. Δηλαδή, ο άνθρωπος βρισκόταν αυτός ήδη μέσα στο προάβλιο της σχολής. Εγκλωβισμένος ακριβώς και καταδιωκόμενος από άτομα που τον χτυπούσαν. Και έτσι, λοιπόν, από ένα σημείο και μετά αρχίζει να τραβάει και η κάμερα του κινητού τηλεφώνου που τον απεικονίζει αυτόν τι να κάνει τώρα. Να έχει βγάλει το υπηρεσιακό του πιστόλι να το κρατάει στο δεξί του χέρι και να προσπαθεί να το στρέφει προς τους επιτιθέμενους, προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο να αμυνθεί, να τους πείσει να μην τον χτυπούν. Οι πληροφορίες, από ό,τι φαίνεται, εμένα η εικόνα που είδα με τα μάτια μου δείχνει να κρατάει στο αριστερό του χέρι και ένα ξύλο. Άλλες πληροφορίες από τους ίδιους τους αντιεξουσιαστές που έχουν αναρτήσει και σχετικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο λένε ότι με το ένα χέρι, το δεξί χέρι κρατούσε το πιστόλι του, με το αριστερό χέρι κρατούσε το κινητό τηλέφωνο και ενημέρωνε τους αδέλφους του να έρθουν γρήγορα για να τον γλιτώσουν. Όπως και έγινε, πήγε μια δημιουργία. Τον ΜΑΤ που ήταν πολύ κοντά στην περιοχή, έπεσαν κάποιες βομβίδες κρότου λάμψης, τις οποίες παραδέχονται και οι αντιεξουσιαστές που υπογράφουν κείμενο στη σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου ως είναι το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι της ΑΣΟΕ, για το οποίο να σας πω ότι είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες και μια ειδική επέμβαση των ΜΑΤ μέσα. Μάλιστα. Στον χώρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου, Αντώνη, που είχαν βρεθεί αντιασφυξικών ασφάλεια στη διάρκεια του περιστατικού. Εμείς να πούμε μόνο ότι σε αυτό το πόλεμο, όταν πηγαίνει σε πανεπιστήμια και σε φοιτητές και για οποιοδήποτε λόγο, τα πιστόλια δεν χρειάζονται. Γιατί άμα έχεις πιστόλι επάνω, όπως λέει και μια λαϊκή παροιμία, θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσεις και τότε θα είναι τραγωδία. Ούτε για απειλές, ούτε για τίποτα. Από την άλλη όμως, βλέπεις και ότι ο αστυνομικός ήταν μες στο πανεπιστήμιο. Εντάξει, ήταν εγκλωβισμένος. Του επιτέθηκαν, δηλαδή, κάνεις καλά και το λες, απλά να βλέπουμε και τις δύο όψεις του νομίσματος. Όταν έχεις όμως πιστόλι επάνω σου, σε αυτούς τους χώρους, γιατί μπορεί να στο πάρουν, μπορεί να στο κλέψουν, μπορεί χίλια δύο πράγματα. Και ή μπορεί να σηκώσει το πιστόλι. Αυτό δεν είναι εικόνα μέσα από πανεπιστήμιο, να σηκώνει πιστόλια. Σίγουρα, αλλά ο αστυνομικός δεν πρέπει να κουβαλάει πιστόλι μαζί του. Όχι, όταν πηγαίνει σε τέτοιες επιχειρήσεις. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος, αλλά ξέρω, η εικόνα αυτή το να πηγαίνει μέσα σε πανεπιστήμιο για να επιβάλλει την τάξη με πιστόλια δεν γίνεται. Μα συγγνώμη, ρε παιδιά, από ό,τι κατάλαβα, ο άνθρωπος πήγε να επιβάλλει την τάξη εκεί. Δεν πήγε για επιχείρηση. Ό,τι πήγε να κάνει. Δεν ήταν σε υπηρεσία δηλαδή. Ό,τι πήγε να κάνει. Παιδιά, πιστόλια μέσα στο πανεπιστήμιο δεν επιτρέπονται. Άμα δεν είσαι σε υπηρεσία, δεν έχεις πιστόλι μέσα. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.